Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα κύριε Μελικόνη, να είστε καλά. Καταρχάς, πώς αποκωδικοποιείτε εσείς σήμερα αυτό το νέο μήνυμα που φαίνεται ότι έστειλε η Άγκυρα στην Αθήνα με την υπερπτήση στην Αλεξανδρούπολη? Κοιτάξτε κύριε Μελικόνη, να γυρίσει δεν πρόλαβε ο κύριος Μητσοτάκης από τις ΗΠΑ και οι διαμολογίες της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκαν κυριολεκτικά ότι είναι στο κενό. Mm-hmm. Οι σημερινές παραβιάσεις των τουρκικομαχητικών στο ελληνικό εναέριο χώρο, 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη, αποδεικνύουν ότι οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι οι αμερικανοανατολικές βάσεις αποτελούν την προστασία και την ασπίδα για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Το ΚΚΕ γνωρίζετε καλά ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι η φρεσκοϋπογραμμένη ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που επικυρώνει τον πολλαπλασιασμό και την επέκταση των αμερικανονατοϊκών βάσεων όπως αυτή της Αλεξανδρούπολης σηματοδοτεί ότι η κατάσταση περιπλέκεται και θα λέγαμε ότι ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει νέους και μεγάλους κινδύνους. Και ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας για το ποια θα υλοποιήσει καλύτερα, θα λέγαμε, τα υπερπιστικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αποσπώντας τα μεγαλύτερα ωφέλη για λογαριασμό της κάθε μιας, εμπλέκει το λαό μας κυριολεκτικά σε μεγάλες περιπέτειες. Και ένα το κρατούμενο είναι τα 8 δις του τρέχοντος βαρύτατου λογαριασμού εξοπλιστικού προγραμμάτων με τα F-16 που είχε υπογράψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα 3,5 δις που έρχεται τώρα με τα F-35 να συμπληρώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία μετά από τέτοιες παραβιάσεις να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει όπως σήμερα ενημερώσαμε, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ. Ναι. Ποιους άραγε εμείς ρωτάμε, ενημερώνει? Τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν βάσει στην Αλεξανδρούπολη, ότι έγινε παραβίαση στην Αλεξανδρούπολη? Την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τη Frontex ως δύναμη και καλά υπεράσπισης των συνόρων και είναι παρούσα στην περιοχή? Ή μήπως το ΝΑΤΟ που έχει μόνιμη δύναμη στο Αιγαίο? Και θέλουμε να θυμίσουμε εδώ ότι όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε καλέσει το ΝΑΤΟ ως μόνιμη δύναμη στο Αιγαίο, ναι, είχε πει ότι ο υπουργός Καμένος και όλη η κυβέρνηση τότε ότι, ξέρετε, καλέσαμε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις παραβιάσεις και να μην χρειάζεται να το ενημερώνουμε κατόπιν εορτής στις συνόδους κορφής του ΝΑΤΟ. Για τέτοια υποκρισία και βεβαίως απόδειξη ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν έχουν κανένα στόχο την προστασία των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Κύριε Παπαδάκη, επειδή είπατε πριν για τους εξοπλισμούς, είστε κατά όλων των εξοπλισμών που έχουν εξαγγελθεί αυτό το διάστημα? Το ρωτώ γιατί λένε πολλοί, και ως προς αυτό μάλλον δίκιο έχουν δηλαδή, ότι δεν είμαστε και Ελβετία. Είναι λίγο περίεργος ο γείτονάς μας, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, το αν θα γίνει σε τύπου Ελβετία, ναι, κρίνεται από το αν μπορέσει η χώρα να πεπλακεί από τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις... Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εξαρτάται από το αν η Τουρκία θα απεμπλακεί, ναι, από τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς. Ναι. Αυτή ακριβώς, φαίνεται ακριβώς, να έχει υπεραλιστικούς σχεδιασμούς σε βάρος μας. Και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ και θεωρούνται, ναι, σύμμαχοι. Mm-hmm. Και το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτόν τον δρόμο, αυτή την διαρκή βασμένη πίστα εξοπλισμών και βάσεων, ναι, η πλειοδοσία κάνει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που μάλιστα πρότεινε και νέα βάση στη Σκιάθο. Ως κυβέρνηση είχε ζητήσει και την παραχώρηση της Καρπάθου και βλέπουμε σήμερα το ΝΑΤΟ να εντάσσει Σουηδία και Φιλανδία και η Ρωσία ως αντίπεινα μιλάει για 12 καινούργιες βάσεις. Αυτή είναι, μάλιστα, η πορεία και να που πάει η κατάσταση στην κλιμάκωση. Να λοιπόν ο δρόμος αυτός που προτείνουν όλες οι άλλες αστικές δυνάμεις να που οδηγεί. Και βεβαίως εκτός από τους κινδύνους, ναι, έχουμε και την ενεργειακή φτώχεια με τη βενζίνη να έχει φτάσει 2,5 ευρώ στην Αττική και σχολεία να απειλούνται με κόψιμο του ρεύματος. Όλα αυτά όσο προχωράει η μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμπο για τα αμερικάνικα σχέδια με το αμερικάνικο LNG που θησαυρίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν και το αμερικάνικο LNG, ναι, και το ρώσικο πετρέλαιο. Και έρχεται και η Κομισιόν, ναι, λέει κοινές παραγγελίες, 300 δις.
Και τι είναι αυτό, επί της ουσίας δάνεια και επιδοτήσεις που θα ξαναπληρώσει ο ελληνικός λαός και οι λαοί της περιοχής και οι λαοί συνολικά της Ευρώπης ακριβώς για να καρποθούν οι ενεργειακοί όμοι. Κύριε Παπαδάκη, λοιπόν, ναι. Πείτε μια κουβέντα σήμερα, για να κλείσουμε, ναι. Ναι, για να κλείσουμε, σήμερα χρειάζεται πάλι απέναντι σε αυτά τα υπεραλιστικά σχέδια. Ναι. Είναι ελπιδοφόρος ο αγώνας που μπορεί να είναι ένας σημαντικός σταθμός την Κυριακή στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης απέναντι στα υπεραλιστικά σχέδια στην εμπλοκή της χώρας μας στον υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και ταυτόχρονα είναι ελπιδοφόρα και τα μηνύματα από την νεολαία μας, ακριβώς από την από τη σαρωτική νίκη της πασχοδαστικής στα πανεπιστήμια, που δείχνει ακριβώς ότι η νεολαία δεν την έχουν βάλει στο τσεπάκι, που είναι μήνυμα καταδίκης και της κυβερνητικής πολιτικής Νέας Δημοκρατίας με τη μεγάλη πτώση της ΔΑΠ, ότι δεν θα μείνει χωρίς απάντηση το Πανεπιστήμιο της επιχειρηματικής λειτουργίας και της έντασης καταστολής. Είναι όμως και μήνυμα που αφήνει στην ανυπαρξία του στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλαν πλάτη παντού και είχαν τη λογική του «θα λογαριαστούμε μετά» με υπουργούς κοινής αποδοχής με τη Νέα Δημοκρατία, καλλιεργώντας την αναμονή και την αναμονή σε σωτήρες. Εμείς λέμε μόνο ότι ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, και αυτό το μήνυμα και το δίδαγμα μπορεί να το περπατήσει ο λαός με τη δράση και την πάλη του στο εργατικό κίνημα για τις διεκδικήσεις του ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και να μην πληρώσει τα σπασμένα και πάλι ο λαός μας. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.